Είστε σε αυτό το χώρο από τα 12 σας. Θέλω να μου πείτε τι ήταν αυτό που σας όθησε να τον υπηρετήσετε, αυτή την αγάπη στην ζαχαροπλαστική. Δεν έχω ψάξει ποτέ να βρω τι είναι αυτό ακριβώς. Ούτε πρόκειται ποτέ να το ψάξω. Αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο μόνο και μόνο για να φτιάχνω αυτό που μου αρέσει πολύ. Ούτε κάποιο όνειρο σαν παιδί, μια μυρωδιά, κάτι που να όθησε την όλη κατάσταση. Το όνειρό μου από μικρό παιδί ήταν ότι ξύπναγα 3 και 4 ώρα τα ξημερώματα και έφτιαγνα κέικ. Κέικ, μόνο κέικ. Και θυμάμαι ότι ήμουνα στην κουζίνα πολύ μικρός και έβαζα ένα σκαμπό για να φτιάχνω γλυκά και τα μύριζα στη γειτονιά. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Αυτό έτσι ξεκίνησα. Οι δικοί σας τι λέγανε για αυτή την. Δοκιμάζανε. Δοκιμάζανε και βέβαια τα πήγαινα σε όλη τη γειτονιά. Δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς τη δουλειά αυτή. Μάλιστα. Με όλα τα εκατομμύρια του κόσμου. Έχετε συλλέξει πολλές εμπειρίες όλα αυτά τα χρόνια, από 12 ετών. Έχετε το δικό σας χώρο εδώ στο Περισσό και στη Νέα Ιωνία, γιατί πιάνετε τις δύο περιοχές. Ποια είναι η πιο καλή συνταγή, η πιο ιδιαίτερη, αυτό που σας αρέσει εσάς να δημιουργείτε? Είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω και θα σας απαντήσω με πολύ ειλικρίνεια. Πολλοί πελάτες με ρωτάνε τι είναι το σπεσιαλιτέ του μαγαζιού και αφήνω τους πελάτες να δοκιμάζουν όχι τη μία σπεσιαλιτέ, αλλά όλες τις σπεσιαλιτέ. Και αυτοί καμιά φορά αγχώνονται. Ποια είναι καλύτερη, αυτό ή αυτό, εκείνο ή το άλλο. Δεν έχω κάτι σπεσιαλιτέ που να κρίνει το μαγαζί. Είναι όλα σπεσιαλιτέ. Βγάζω κάθε μέρα κάτι καινούριο. Προσπαθώ. Παιδεύομαι πάρα πολύ καιρό για να έχω ένα αποτέλεσμα. Μπορεί να δουλέψω, συγγνώμη, και 2 και 3 μήνες για να βγάλω ένα αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Οπότε το δοκιμάζετε πολύ, το δουλεύετε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για να βγει αυτό που ακριβώς θέλετε. Ακριβώς. Το οποίο και ποιοτικό είναι, γιατί τα υλικά είναι το βασικό. Δεν με ενδιαφέρει αν θα χαλάσω πολλά υλικά. Με ενδιαφέρει τι θα φάει το αποτέλεσμα ο κόσμος. Και πάντα πριν τελειώσω, ρωτάω τον κόσμο. Κερνάω τον κόσμο. Ακούω όλες τις γνώμες. Θέλω να μου πείτε ποιο γλυκό είναι αυτό που έχει την περισσότερη κινητικότητα, να το πω εγώ, που το αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και είναι αυτή η έμπνευση που πέτυχε πολύ καλά. Το καλύτερο γλυκό είναι που έχω συνδυάσει ένα σουφλέ, γιατί είναι η μόδα το σουφλέ. Έχω κάνει μια μικρή παραλλαγή. Το σουφλέ είναι ψυγείου. Θα ακούσει λίγο παράξενο. Όμως τι έχω φτιάξει. Έχω φτιάξει ένα σουφλέ μπισκότο με σάλτσα σοκολάτας επάνω και κομμάτια μπισκότο Όρεο. Και έτσι συνδυάζω σουφλέ μπισκότο με σοκολάτα και μπισκότα. Και είναι εκπληκτικό. Είναι ψυγείου. Είναι σε περίμαχο μπολ και καμιά φορά μου λένε οι πελάτες, το ζεσταίνουμε. Τι λέω, όχι. Είναι σουφλέ. Δεν δοκιμάστε το. Αυτό είναι η επιτυχία του μαγαζιού. Πόσο καιρό σας πήρε για να το δημιουργήσετε? Πόσο καιρό με πήρε για να το δημιουργήσω? Περίπου 2,5 μήνες. Για να βρω το κατάλληλο ακριβώς έτσι όπως πρέπει να το φάει ο πελάτης. Αν και οι πελάτες είναι λίγο δύσκολοι, θέλω να τους κερδίσω. Εκτός από τα γλυκά που θα βρούμε εδώ στο ζαχαροπλαστείο σας,
ασχολείστε και με γάμους, με βαφτίσεις. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό το κομμάτι που ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Τι θα βρουν από εσάς, τι προσφέρετε σε μια βάφτιση ή σε ένα γάμο? Πολλές ιδέες. Όταν έρχεται κάποιος πελάτης και μου λέει παντρευόμαστε, πριν μου πούνε τι εγώ πρέπει να φτιάξω, τους ζητάω να μου πούνε τι έχουν στο μυαλό τους. Ο γάμος είναι μία λυσίδα. Πρέπει να συνδυάσουμε το γάμο. Ο γάμος γίνεται μία φορά. Και εφόσον γίνεται μία φορά ο γάμος, πρέπει και οι τέσσερις και οι τρεις να βρούμε το κατάλληλο προϊόν. Γι' αυτό ρωτάω πρώτα τι θέλουνε και μετά να δώσω εγώ τις δικές μου λύσεις. Θέλω να μου πείτε έτσι λίγο ονομαστικά τι θα βρούμε σε εσάς σε ένα γάμο. Δηλαδή, έρχομαι εγώ να παντρευτώ και θέλω όλο το πακέτο να μου το καλύψετε εσείς. Θα σας πω ότι μπορούμε να κάνουμε καταπληκτικά τρουφάκια. Είναι αυτός ένας τρομερός κωδικός που τα τυλίγουμε, το φτιάχνουμε, είναι έτοιμο, μπαίνει σαν γλυφή τζούρι, μπεζέδες πολύ ωραίους, τούρτες απίθανες. Γιατί ξέρετε, πίσω από μένα υπάρχει και ένα τρομερό επιτελείο που ξεκινάνε από τις πωλήτρες του καταστήματος και από τα πολύ μαγικά χέρια των δύο παιδιών που έχουν στο εργαστήριο. Έτσι. Εκεί μένετε άφωνοι. Σε ζαχαρόπαστες, σε τούρτες γάμου, πραγματικά. Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη έτσι, τούρτα γάμου που έχετε δημιουργήσει? Άλλη μια την ερώτηση. Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη τούρτα γάμου που έχετε δημιουργήσει? Έχουμε δημιουργήσει μια τούρτα γάμου, μια εξαόρροφη τούρτα γάμου, με όσο και να φαίνεται παράξενο, τούλια, πούπουλα, κάτι το φανταστικό. Πόση ώρα παίρνει για ένα τέτοιο αποτέλεσμα? Παίρνει περίπου μισή ώρα με τρία τέταρτα. Μάλιστα. Οπότε και στις βαφτίσεις, να φανταστώ, έχουμε τα ανάλογα, όλα τα παιδικά έτσι... Τα παιδικά pop cakes, τα παιδικά βουτήματα, τα παιδικά... τα πάντα. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε για το πελατολόγιο σας, γιατί έχω μάθει ότι έρχεται κόσμος, όχι μόνο εδώ από την περιοχή, από παντού και εκτός Αθηνών και με εντυπωσιάζει. Πείτε μου γι' αυτό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και πιο πολύ χαίρομαι, όσο και να φανεί παράξενο, ότι όλοι οι πελάτες που έρχονται από εκτός Αθηνών μου φέρνουν και τοπικά προϊόντα. Ανταλλαγή. Ανταλλαγή, πραγματικά. Γιατί ξέρετε, απέναντί σου ο πελάτης δεν ξέρεις ποτέ ποιος είναι. Ποτέ ποιος είναι και ποτέ από πού έρχεται. Πρέπει να είναι ένας πελάτης. Να μην τον βλέπεις πελάτη. Πρώτα φίλο και μετά πελάτη. Θέλω να μου πείτε έτσι μια παραγγελία που σας έχει έρθει από κάποιο μέρος, εκτός Αθηνών. Και σας εντυπωσίασε ξαφνικά. Ή αν έχετε μόνιμη βάση παραγγελίες από... Όσο και να φανεί παράξενο, χαίρομαι πολλούς πελάτες που κάνουν τα βαφτίσια στην Κρήτη και έχω στείλει γλυκά στην Κρήτη. Έχω στείλει γλυκά στην Ίω, στη Σαντορίνη, στη Ρόδο. Γλυκά βαφτίσεως. Αυτό με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Τρομερά χαρούμενο. Αυτό είναι που δεν μπορώ να σβήσω από τα 35 μου χρόνια. Που με ρωτήσατε στην προηγούμενη σας ερώτηση. Τι με κάνει. Αυτό με κάνει. Και έμαθα ότι υπάρχει και ένας πελάτης συγκεκριμένος από τον Οροπό. Σωστά. Που παίρνει γνωστό κέικ. Σωστό, με λευκή σοκολάτα που είναι η επιτυχία του μαγαζιού. Που πραγματικά ότι όποιος δεν την έχει δοκιμάσει, χάνει. Τα λέει όλα και ότι ο άνθρωπος αυτός που είναι πελάτης σας στέλνει ταξί. Ταξί, είναι αλήθεια. Το ίδιος, είναι μόνο αλήθεια. Και μόνο για να πάρει είναι, το προϊόν. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Θέλω να μου πείτε πού σας βρίσκουμε. Και θέλουμε και μία γλυκιά ευχή από εσάς για τον κόσμο. Λοιπόν, με βρίσκεται στην οδό Εμιλιανού Γρεβενών 23 στον Περισσό και μία γλυκιά ευχή είναι υγεία, είναι ό,τι πιο σημαντικό το 2016, να το λέμε αυτό, αγάπη και ένα τελευταίο σε όλη την νεολαία, γιατί και εγώ έτυχα μικρός, κάντε αυτό που αγαπάτε. Μόνο κάνοντας αυτό που αγαπάτε γίνεστε άξιος. Και κάτι τελευταίο, κανένας δεν πάει χαμένος. Τα λένε τα 12 χρόνια που ξεκινήσαμε τότε, στα 12. Ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.